από την οδό Νεάρχου που αποτελεί βασική είσοδο στην πόλη των Χανίων άρχισε το lifting σε κεντρικούς δρόμους. Ο γεμάτος μπαλώματα και σαμαράκια ασφαλτοτάπητας επιτέλους αντικαθίσταται. Αυτός ο δρόμος ήταν πάντα έτσι και τώρα μετά από μερικούς μήνες το ίδιο θα γίνει. Γιατί γίνονται όλο πάντα προχειροδουλειές. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Και η Νεάρχου και η Τζανακάκη είναι απαράδεκτη. Είναι ίσως πόλης. Εντάξει, καλά κάνει. Καλά γίνεται που μπαίνει πρώτα ο ΟΤΕ, γιατί ήταν απαράδεκτο να γίνεται πρώτη άσφαλτοστρωση και μετά να μπαίνει ο ΟΤΕ και να ξαναχαλάνει δρόμοι. Εντάξει, ίσως να γίνει νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Οι πολίτες μιλούν για παρεμβάσεις που θα πρέπει να επεκταθούν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Χάλια. Πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι. Έχουμε θανάτους πάρα πολλούς. Δεν είναι φτιάξιμο και δρόμοι. Θέλει πολλοί δρόμοι. Και ειδικά οι Τζανακάκοι που είναι μόνο καντερίμινοι. Όχι, είναι χαλασμένοι. Πρέπει να τους φτιάξουν. Δικά μας έργα είναι, πρέπει να τα προσέχουμε. Η εικόνα των δρόμων στην πόλη μας είναι αυτή που πρέπει να είναι. Όχι βέβαια. Λόγω οικονομικής κρίσης. Τα κάνουμε τώρα. Οι εργασίες στην Οδό Νεάρχου άρχισαν το πρωί και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα. Προγραμματισμένο ήταν το έργο. Δεν βγήκε έκτακτα. Προγραμματισμένο έργο ήταν. Και χρειαζόταν. Θα γίνει Τζανακάκη, θα γίνει Βενιτζέλου, Κηδονία θα ακολουθήσει. Καλό θα είναι να γίνονται τα έργα, πιστεύω. Καλό θα είναι. Πιστεύω ότι το έργο γίνεται είναι προς όφελος του κοινού. Το έργο στην Νεάρχου είναι ενταγμένο στην ανακατασκευή των οδοστρωμάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ.